δύο υψηλόβαθμοι Ουκρανοί αξιωματούχοι κατονομάστηκαν ως ύποπτοι για ένα σχέδιο υπεξαίρεσης που αποκαλύφθηκε από τις Ουκρανικές Αρχές κατά πολέμησης της διαφθοράς αυτή την εβδομάδα, το οποίο αφορούσε την προμήθεια ανθρωπιστικής βοήθειας, σύμφωνα με όσα γράφει το Πολίτικο, ο αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Πολιτικής και Τροφίμων της χώρας και ο πρώην Υφυπουργός Οικονομίας, φέρεται να υπεξαίρεσαν περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Αυτό είναι μόνο το τελευταίο κύμα διαφθοράς που σάρωσε την Ουκρανία από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος με τη Ρωσία το 2022. Τον Ιανουάριο δύο μεγάλα σκάνδαλα διαφθοράς με επίκεντρο τις κρατικές προμήθειες στρατιωτικών υπηρεσιών εστίασης και ηλεκτρικών γεννητριών συγκλώνησαν τη χώρα. Όπως αναφέρει το Πολίτικο, ο Βολόντιμιρ Ζελένσκι ξεκίνησε μια μεγάλη καταστολή σε μια προσπάθεια να δείξει στους συμμάχους, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η Ουκρανία έχει μπει σε διαδικασία κάθαρσης. Νωρίτερα αυτό το μήνα απέλυσε όλους τους περιφερειακούς υπεύθυνους στρατολόγησης εν μέσω αναφορών για διαφθορά, αντικαθιστώντας τους με στρατιώτες που ήταν στην πρώτη γραμμή ή που τραυματίστηκαν στη μάχη.